Γεια σας παιδιά, Πέτρος Gaming and Vlogs εδώ και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε room tour. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά αυτό εδώ είναι το τραπέζι μου, το βλέπετε εδώ. Πάρα πολύ ωραίο, σε λευκό χρώμα. Εντάξει, είναι αρκετά καλό, μόνο που σε πλάτος είναι λίγο μικρό, οπότε θα το ήθελα λίγο πιο μεγάλο για να είμαι πιο άνετος. Τώρα εδώ βλέπουμε κάτι μολυβοθήκες εδώ. Ένα κουμπάρα, κάτι οχτωασπίδες εδώ, τις οποίες τις έχω για όταν θέλω να ακούω τίποτα, να θέλω να κάνω κάτι με απόλυτη ησυχία. Πολύ χρήσιμες. Μετά, ένας χάρτης της Ευρώπης, βλέπετε εδώ πέρα, κάποιες φωτογραφίες δικές μου. Εδώ ένα έμβλημα της Ferrari. Έχει ξεμείνει γενικά, δεν είμαι πια Ferrari, τώρα είμαι McLaren στη φόρμουλα, αλλά έχει μείνει από τότε που είμαι Ferrari, τέλος πάντων, και συνεχίζουμε με το καλό. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το gaming setup μου. Όπως είπα, εδώ είναι το setup μου. Λοιπόν, το monitor, πολύ καλό, 32 inches, μια χαρά. Το control της τηλεόρασης. Δύο χειριστήρια για το PlayStation 4, δύο DualShock 4. Εδώ πέρα το Ratchet & Clank, το οποίο ξέμεινε εδώ γιατί έπαιζα πριν. Και το PlayStation 4 εδώ πέρα. Να πω ότι στο προηγούμενο βίντεο με το setup που είχα κάνει είχατε παρατηρήσει εντελώς διαφορετικό setup με όλες μου τις κονσόλες, αλλά έπινε αρκετό χώρο, σκονίζονταν πάρα πολύ και δεν τις ήθελα εδώ. Γιατί το PlayStation 1 και το 2 δεν τα χρησιμοποιούσα καν και το PlayStation 3 το μετέφερα σε άλλο χώρο για να παίζω και με την τιμονιέρα μου. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Εδώ πέρα βλέπουμε τώρα τα βιβλία μου, ένα ράφι για βιβλία. Ναι, τέλος πάντων. Και πάνω πάμε στα παιχνίδια, το οποίο νομίζω ότι σας ενδιαφέρει και πιο πολύ από όλα. Πάμε στα παιχνίδια. Λοιπόν, από εκεί πέρα ξεκινάνε τα PlayStation 3 μου παιχνίδια. Τα βλέπετε εδώ. Και εδώ PlayStation 4 και πιο πάνω Nintendo 3DS. Εδώ τώρα κάτι μεταλλιάκια από ποδόσφαιρο, σκάκι, πιο αυτά εδώ είναι για σκάκι. Μια υδρόγειο σφαίρα, πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ. Καμιά φορά τη γυρνάω και μόνος μου, έτσι χαζεύω. Πιο πάνω άλλα τρόπαια από σκάκι. Ο Nathan Drake εδώ πέρα, η φιγούρα του. Χτίζω το στενό μισό της Ακρόπολης, ένα ωραίο βιβλίο. Μετά ένα φεραρικό, ένα ωραίο αμαξάκι. Μετά κάτι card postal, ένα αμαξάκι, ρετρό. Μετά κάτι παίκτες της Dortmund από τη σεζόν 2012-2013. Είναι μερικοί. Τους κέρδιζες μέσα σε σακουλάκια. Τους έπαιρνε. Αυτή είναι τώρα από την boutique της Dortmund, αυθεντική. Όλοι. Πιο πάνω ένας πιο παλιός παίκτης της Dortmund. Με παλιά στολή. Η ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, πολύ ενδιαφέρον. Και τελειώνουμε με. Επίσης, εδώ έχω και δύο έτσι κάδρα από. Κάδρα, δύο φωτογραφίες έτσι. Από την Formula 1 από το 2013 είναι αυτές. Και εντάξει. Εδώ τώρα βλέπουμε ένα κάδρο. Είναι η πίστα του Nürburgring από τη Γερμανία. Βλέπουμε όλη την πίστα. Αυτό είναι το κρεβάτι μου. Το βλέπετε εδώ. Με ένα μαξιλάρι Dortmund. Φανατικός οπαδός της Dortmund. Και Grease, πολύ ωραίο μαξιλάρι και αυτό, με μια καταπληκτική μαξιλαροθήκη. Μετά βλέπουμε εδώ την ντουλάπα μου, η οποία πάνω έχει το κουτί από το Uncharted 4, από τη Libertalia είναι αυτό. Και τώρα ένα κουτάκι δίπλα, αν μπορείτε να το προσέξετε, είναι το κουτί από μια σκακέρα. Μια πάρα πολύ ωραία σκακέρα, καταπληκτική, από τις καλύτερες μου αγορές. Τέλος, βρισκόμαστε στο κάτω μέρος της ντουλάπας μου, το οποίο περιλαμβάνει έτσι πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιώ τόσο.
Λοιπόν, ένα ελικοπτεράκι, μία σκακέρα και τα βιβλία ταυτόχρονα. PlayStation 1, 2, 2, 1. Ένα cartridge από το Super, για το Super NES. Είχα και κάτι games για το Game Boy, το πρώτο. Μετά εδώ κάτι άλλα, κάποια άλλα πραγματάκια, SCART, φορτιστές για PSP, Nintendo 3DS και άλλα USB, τα έχω όλα εδώ. Ό,τι χρειάζομαι ας πούμε από games. Μετά, PlayStation 2 παιχνίδια. Να το δούμε και λίγο πιο μετά. Α, τα δύο λεπτά. Grand Theft Auto 3 σφραγισμένο. Grand Theft Auto Liberty City σφραγισμένο. Sony Mega Collection Plus σφραγισμένο. Need for Speed Underground 2 και πάμε λέω, και πάει λέγοντα. Έχω και άλλα παιχνίδια. Ποζάρετε το βίντεο και δείτε τα. Τα βλέπετε εδώ όλα. Μετά, δύο PSP. Εδώ αυτά που βλέπετε. Αυτό εδώ και αυτό. Και κάτω το Nintendo 3DS σε μια πάρα πολύ ωραία θήκη με το χειριστήριο του NES. Και πίσω παιχνίδια, μισό λεπτό. Και πιο πίσω παιχνίδια PSP. Μετά άλλα κουτάκια από το Mini NES, από το 3DS από εκεί. Και αυτά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Είχα πολύ καιρό να κάνω βίντεο, το ξέρω, να με συγχωρήσετε, σας κλιπαρώ. Επίσης να σας πω, χρόνια πολλά και καλές γιορτές, να είναι ευτυχισμένο το 2017. Εμείς θα τα πούμε τώρα στο επόμενο βίντεο και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Γεια σας!